Μας μεταφέρει ο Νίκος Μισήρης. Έτσι ακριβώς, Έφη, σοκαρισμένοι είναι γονείς και εκπαιδευτικοί εδώ στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, καθώς εχθές το μεσημέρι σε ένα από τα διαλύματα του σχολείου τρία παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου έπαιξαν το παιχνίδι της ασφυξίας ή αλλιώς blackout challenge όπως υπάρχει στο διαδίκτυο, και μέσω από αυτή τη διαδικασία μια κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να τραυματιστεί. Όπως μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες, είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζουν οι νεαρές ηλικίες. Καλό είναι να μην αναπαράγουμε το πώς γίνεται. Είναι όμως ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς. Μπορεί να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς και ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις κρανιοκεφαλικές κακώσεις, καθώς ανεξέλεγκτο το θύμα πέφτει κάτω και μπορεί να χτυπήσει. Το σχολείο, θέλω να σου πω, ότι κάνει έρευνα για το περιστατικό και έστειλε mail στα παιδιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σε τέτοιες πρακτικές. Σε εγρήγορση λοιπόν και τα σχολεία και οι γονείς. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Μισήρη. Είδαμε λοιπόν για το καλά.